Σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Capital. Παρελαμβάνονται το Σάββατο στην Κύπρο τα πρώτα εμβόλια, ενώ την Κυριακή θα γίνουν οι πρώτοι εμβολιασμοί σε οίκο Ευγυρίας και στο νοσοκομείο αναφοράς. Σύμφωνα με σημερινή επίσημη ανακοίνωση, συγκεκριμένα το Σάββατο, η παραλαβή των εμβολίων θα γίνει από τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου και την Ευρωπαία Επίτροπο για την Υγεία Στέλλα Κυριακίδου. Οι δύο αξιωματούχοι θα προβούν σε σύντομες δηλώσεις μετά την παραλαβή των εμβολίων. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 10 το πρωί αναμένεται να εμβολιαστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα είναι ένα από τα πρώτα πρόσωπα στην Κύπρο που θα λάβουν το εμβόλιο της Pfizer. Ο εμβολιασμός του Πρόεδρου Αναστασιάδη θα γίνει στην παρουσία τηλεοπτικής κάμερας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί να ενθαρρύνει τον κόσμο να εμβολιαστεί και γι' αυτό θα είναι από τους πρώτους που θα λάβει το εμβόλιο. Η Ευρώπη έγινε η πρώτη χώρα του κόσμου, η πρώτη περιοχή του κόσμου που ξεπέρασε τους 500.000 θανάτους. Στην Ευρώπη έχει καταγραφεί περίπου το 30% των κρουσμάτων και θανάτων από COVID-19 μέχρι τώρα. Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες. Η Ευρώπη είναι η πρώτη περιοχή του κόσμου που ξεπέρασε σήμερα τους 500.000 θανάτους από την COVID-19, την ώρα που η μετάλλαξη του νέου κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Βρετανία απειλούσε τα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ήπειρο για τον περιορισμό της πανδημίας. Οι αναφορές για τον εντοπισμό αυτής της μετάλλαξης οδήγησαν σε lockdown την Νότια Αγγλία ακριβώς πριν από τα Χριστούγεννα και ανάγκασαν δεκάδες χώρες να κλείσουν τα σύνορά τους για τους Βρετανούς ταξιδιώτες αυτή την εβδομάδα. Στην Ευρώπη έχει καταγραφεί περίπου το 30% των κρουσμάτων και θανάτων από COVID-19 μέχρι τώρα. Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες. Ο πρώτος θάνατος από κορονοϊό σημειώθηκε στη Γαλλία τον Φεβρουάριο. Χρειάστηκαν 8 μήνες για να φτάσει η Ήπειρος στους 250.000 θανάτους και μόλις 60 ημέρες για να διπλασιαστούν τα θύματα στις 500.000 θανάτους. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία ανακοινώνουν εκατοντάδες θανάτους καθημερινά και σε αυτές τις 5 χώρες καταγράφεται το 60% όλων των θανάτων της Ηπείρου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συγκάλεσε για σήμερα μια συνάντηση των μελών του με θέμα τις στρατηγικές για την αντιμετώπιση μιας νέας πιο μολυσματικής μετάλλαξης του νέου κορονοϊού που έχει εμφανιστεί στη Βρετανία. Εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού τόνισε ότι η συνάντηση συγκαλείται για να βοηθήσει στην ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατευνάζει τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει αυτό το νέο στέλεχος του ιού, που έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στις 29 Δεκεμβρίου θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα Γιορκάτσι, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για όλες τις λεπτομέρειες, πάμε στον Μάριο Καμιναρίδη. Μάριο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Χριστιανά. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σ' ακούμε. Έτσι ακριβώς, Χριστιανά, όπως έχεις πάρα πολύ σωστά αναφέρει, πλέον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα σε γραπτή ανακοίνωση, απαντώντας σε κάποιες επικρίσεις, ειδικά για την απόφαση ημίν της δημοσίευσης της συγκεκριμένης έκθεσης από πλευράς της Ερευνητικής Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις, πλέον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα ανακοινώνει ότι η έκθεση της Επιτροπής υπό την κυρία Καλογύρου, ύστερα από τις παρατηρήσεις του Γενικού Εισαγγελέα της ΜΟΚΑΣ και της Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων, θα δοθεί στη δημοσιότητα στις 29 Δεκεμβρίου του 2020. Δηλαδή, θα δοθεί η πρώτη ερευνητική επιτροπή, η πρώτη έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής υπό την Προεδρία τότε της κυρίας Καλογύρου, θα δοθεί στην δημοσιότητα. Επίσης αξίζει να κάνουμε αφορά για τη συγκεκριμένη ερευνητική επιτροπή υπό την Προεδρία της κυρίας Καλογύρου ότι ήδη η αστυνομία έχει ξεκινήσει αρκετή έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης την περασμένη εβδομάδα είχαμε και κάποιες αναφορές από της αστυνομίας ότι ξεκίνησε να διερευνά τις πολιτογραφήσεις που βρίσκονται στην έκθεση της κυρίας Καλογύρου. Τώρα για έναν άλλο σημαντικό θέμα υπό την συγκεκριμένη διερευνητική επιτροπή υπό τον τέος πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου του κύριου Νικολάτο που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθαρίζει ότι ενδιάμεσες αναφορές οι εκθέσεις θα δίνονται και στην δημοσιότητα και στο τέλος της εξέτασης από πλευράς της Ερευνητικής Επιτροπής και αυτό θα δοθεί στην δημοσιότητα. Αυτές ήταν οι αναφορές σήμερα σε ραπτή δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Χριστιανά. Μάλιστα, Μάρια. Βρίσκεται και σε εξέλιξη ένα έντονο παρασκήνιο προς τα ζητήματα που αναφύονται μετά την καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.
Έτσι ακριβώς, για δεύτερη φορά πλέον ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων αναμένεται το πρώτο δεκαπεφήμερο του Ιανουάριου να βρίσκεται ενώπιον τους βουλευτές και της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση το κρατικό προπλογισμό, το πρώτο βέβαια που η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε και αναμένεται πλέον το πρώτο δεκαπεφήμερο. Σύμφωνα με όλα τα γεγονότα και τις δηλώσεις, πλέον ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου είπε ότι το Γενάρη θα έχουμε εγκεκριμένων προπολογισμών. Αξίζει να κάνουμε αναφορά ότι ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, ο πρόεδρος του ΔΣΥ, σήμερα είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο των Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών, τον κύριο Χαράλαμπον Θεοπέντσου. Μάλιστα ο κύριος Νεοφύτου σε δηλώσεις του έκανε αναφορά ότι ξεκινούμε έγκυρα η διαβουλεύση για την ετοιμασία του προπολογισμού και του 2022 για να μπορούμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη σύγκληση απόψεων και με τους οικολόγους. Σήμερα από πλευράς του ΑΚΕΛ να αναφέρω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κ. Άντρος Κυπριανού, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Είχαμε και δηλώσεις. Θα δώσει τις προτάσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους υπουργούς για μελέτη. Μάλιστα, ο κ. Κυπριανού είπε ότι πριν καταφύγει ο νέος προπολογισμός θα το συζητήσουν μαζί και με το ΑΚΕΛ. Όμως βέβαια μίλησε και για τη διαφορετική φιλοσοφία, την οικονομική φιλοσοφία της κυβέρνησης και με το ΑΚΕΛ. Από πλευρά στο ΔΥΚΟ κάλεσε το Γενικό Εισαγγελέα να εξηγήσει γιατί έχει αλλάξει τους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής. Επίσης, για ακόμα μια φορά, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, ο κ. Παπαδόπουλος, κάλεσε τον πρόεδρο να δώσει τους φακέλους στο Γενικό Ελεκτή. Από πλευρά σε δέκια τον προπολογισμό, στόχος είναι η σύνεση και τη σοφροσύνη με συνεννόηση και πάντα εντός των δημοσιονομικών όριων της χώρας. Δηλαδή πλέον η ΕΔΕΚ φαίνεται ότι τάσσεται σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες να υπερψηφίσει το κρατικό προπολογισμό. Από πλευράς αλληλεγγύης ικανοποίηση ότι αρκετά από τα αιτήματα της αλληλεγγύης πλέον βρίσκονται είτε μέσω τροπολογίες ή μέσω των συντάξεων που είχαν και με τη συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο ήδη θα βρίσκονται στο προπολογισμό. Η Συμμαχία Πολιτών θα επιχειρήσουμε να βελτιώσουμε κάποιες πτυχές του προπολογισμού. Όμως φαίνεται και η Συμμαχία Πολιτών είναι ικανοποιημένη. Από πλευράς οικολόγων, η συνάντηση που είχε με τον κύριο Ναβέροφ σήμερα εξηγούσαμε και μίλησε για την πράσινη ανάπτυξη, κάποιες σημαντικές αναφορές για τους οικολόγους, για την ποιότητα των αέρα, τις δημόσιες μεταφορές, τη διαχείριση των αποβλήτων και θέματα που αφορούν την εργοδότηση της νεολαίας. Και τέλος να φέρω ότι η πλατφόρμα συνεργασία δημοκρατικές δυνάμεις μέσω του κυρίου Μπότση είχα συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΣΥ Αβέροφ Νεοφύτου και είπαν ότι με υπευθυνότητα και σοβαρότητα όταν θα έχουμε μπροστά μας την τελική θέση και το τελικό προπολογισμό τότε θα τοποθετηθούν αυτοί για τους συγκεκριμένων προπολογισμών. Και τέλος, Χριστιανά, χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα και σε σένα και σε όλους και στη διεύθυνση και βέβαια στο προσωπικό του σταθμό και στο κυπριακό λαό και επίσης και στους απόδημους συμπατριώτες μας. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύο πρόσωπα συνέλαβε τα μεσάνυχτα η αστυνομία ως τους φερόμενους διακινητές παράτυπων μεταναστών από την Συρία. 13 μετανάστες εντοπίστηκαν στον κάτω πύργο. Ταχύπλο σκάφος μετέφερε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον κατεχόμενο Λιμνίτη ομάδα 13 παράτυπων μεταναστών, τους οποίους αποβίβασε στην Αχτή. Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, οι 13 Σύριοι πρόσφυγες, 6 άνδρες, 3 γυναίκες, 3 ανήλικα παιδιά και 1 βρέφος, αμέσως μετά την αποβίβασή τους στην Αχτή πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές και συγκεκριμένα σε παραλία του κάτω πύργου τη Λυρίας από μονοπάτι εντός της νεκρής ζώνης. Οι δύο διακινητές μετά την αποβίβαση των παράτυπων μεταναστών επιχείρησαν να επιστρέψουν στα τουρκικά παράλια, αλλά το σκάφος τους ανακόπηκε στην θαλάσσια περιοχή του κάτω πύργου από σκάφος της λιμενικής. Οι φερόμενοι ως διακινητές έχουν συλληφθεί ενώ το σκάφος τους έχει κατασχεθεί. Οι παράτυποι μετανάστες μετά την καταγραφή των στοιχείων τους θα προωθηθούν σε δομή φιλοξενίας προσφύγων.
Εκοφαντική έκρηξη αναστάτωσε την περιοχή του ασώματου λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Σε φιάλη υγραερίου που εξεράγει κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες, οφείλεται η ισχυρή έκρηξη που αναστάτωσε το πρωί την περιοχή του ασώματου. Η έκρηξη φιάλης υγραερίου σημειώθηκε έξω από το σπίτι του 70χρονου πρώην κοινοτάρχη. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην κατοικία, ωστόσο ο ιδιοκτήτης, ο οποίος την ώρα της έκρηξης κοιμόταν στο υπνοδωμάτιό του, δεν διέτρεξε οποιονδήποτε κίνδυνο. Επιτόπου έσπευσαν για έρευνες πυροτεχνουργός και εμπειρογνώμονες των Βρετανικών βάσεων, στη δικαιοδοσία των οποίων εμπίμπτει η περιοχή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη. Αυλαία έριξε το επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακα στην υπόθεση του ρατσιστικού επεισοδίου που εκτελήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 σε χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα εναντίον αλληλοδαπής με θήτριες δύο γυναίκες. Το επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακα επέβαλε σήμερα χρηματική ποινή ύψους 750 ευρώ στις δύο γυναίκες, οι οποίες κρίθηκαν ένοχες για αδικήματα που αφορούν εξύβριση, ρατσιστική επίθεση και συμπεριφορά εναντίον αλληλοδαπής που διαπράχθηκαν σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα. Ζεύγος σύρων αναζητούν οι αρχές μετά από καταγγελία ιδιοκτήτρια στην Πάφο ότι έφυγαν από την οικία όπου διέμειναν χωρίς να τις δώσουν το ενίκιο ενώ έκλεψαν και όλα τις τα έπιπλα. Σύμφωνα με την καταγγελία της ιδιοκτήτριας, το ζεύγος έφυγε από το σπίτι όπου ενοικίαζε χωρίς να την ειδοποιήσει και πέραν από το ενίκιο που δεν πλήρωσαν, πήραν από τις κουρτίνες και τις καρέκλες. Η παραπονούμενη ανέφερε στις αρχές ότι κλάπηκαν καναπέδες, κρεβάτια, ηλεκτρικές συσκευές αλλά και πολλά αντικείμενα. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με σκοπό τον εντοπισμό του ζεύγους. Εκτός συνόρων, σε συμφωνία για το άνοιγμα των συνόρων κατέληξαν Λονδίνο και Παρίσι την ώρα που χιλιάδες φορτηγά παραμένουν εγκλωβισμένα στον Ντόβερ, περιμένοντας να διασχίσουν τη μάχη και να φτάσουν στο Καλαΐ. Σε συμφωνία για το άνοιγμα των συνόρων κατέληξαν Λονδίνο και Παρίσι την ώρα που χιλιάδες φορτηγά παραμένουν εγκλωβισμένα στον Ντόβερ, περιμένοντας να διασχίσουν τη μάχη για να φτάσουν στο Καλέ. Ο Βρετανός Υπουργός Μεταφορών δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη συμφωνία με τη Γαλλία, με τις γαλλικές αρχές να ανακοινώνουν ότι κάποια ταξίδια θα αρχίσουν την Τετάρτη. Οι Γάλλοι πήκοοι και όσοι είναι κάτοικοι θα μπορούν να επιστρέψουν εφόσον έχουν μαζί τους αρνητικό τεστ για τον COVID-19. Αν το ήξερα αυτό από το Σάββατο, δεν θα έφευγα από το σπίτι μου την Κυριακή. Την Κυριακή το απόγευμα έφυγα από το σπίτι μου. Αν το ήξερα, δεν θα έφευγα από το σπίτι. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν εγκλωβιστεί και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Είμαι κουρασμένος και απογοητευμένος και δεν έχω λόγια. Τι ήταν αυτό που μας συνέβη? Είναι ανεξήγητο. Δεν έχω λόγια. Ξέρετε, θέλουμε να πάμε σπίτι μας και κανείς δεν μπορεί να μας πει τι να κάνουμε γι' αυτό. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συνδικάτου της Μεγάλης Βρετανίας έχει προειδοποιήσει για πιθανές ελλείψεις σε προϊόντα όπως το μαρούλι, τα λαχανικά και τα φρέσκα φρούτα μετά τα Χριστούγεννα, αν τα σύνορα δεν λειτουργήσουν ελεύθερα από την ερχόμενη Τετάρτη. Μάχη με τον χρόνο για συμφωνία πριν την πρωτοχρονιά επιδιώκουν να δώσουν οι διαπραγματευτικές ομάδες στο Brexit. Η συμφωνία είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί ένα επώδυνο ευρωβρετανικό διαζύγιο. Την τελική όθηση για να επιτευχθεί η πολυπόθητη εμπορική συμφωνία επιδιώκουν να δώσουν οι διαπραγματευτικές ομάδες στο Brexit. Οι προσπάθειες συνεχίζονται για το φλέγον θέμα της αλληλείας και αυτή τη φορά έχουν ανεβάσει ταχύτητα, καθώς η συμφωνία είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί μια ανώμαλη προσγείωση και ένα επώδυνο ευρωβρετανικό διαζύγιο την πρωτοχρονιά. Ο επικεφαλής Ευρωπαίος Διαπραγματευτής Μισελ Μπαρνιέ δεν άφησε καμία αμφιβολία ως προς τη βαρύτητα της συγκυρίας. Βρισκόμαστε πραγματικά σε μια κρίσιμη στιγμή και δίνουμε την τελική όθηση. Σε 10 ημέρες το Ηνωμένο Βασίλειο θα εγκαταλείψει την ενιαία αγορά και εγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι με πλήρη διαφάνεια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Τα ευρωπαϊκά κράτη επιμένουν ότι εφόσον κριθεί απαραίτητο, το σκέφτονται να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις και μετά την 1η Ιανουαρίου, αναγνωρίζοντας ότι μια συμφωνία θα διασφαλίσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε αμφότερες τις πλευρές και γι' αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί. Όμως ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εμφανίζεται κάθετος. Αν η προθεσμία παρέλθει άκαρπη, επιμένει, οι ευρωβρετανικές σχέσεις θα διέπονται πλέον από τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, φέρεται να είναι σε ανοιχτή γραμμή μαζί του.
Καθώς τελειώνει η άμμος στην κλεψίδρα για μια ψηφοφορία στην Ευρωβουλή επί της συμφωνίας, οι 27 μπορούν να εφαρμόσουν προσωρινά τα συμφωνηθέντα από 1η Ιανουαρίου και οι ευρωβουλευτές να ψηφίσουν αργότερα εντός του μήνα. Η αλληλεία υπήρξε πάντα ένα συναισθηματικό ζήτημα στη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους υπέρ του Brexit πρόκειται για ένα σύμβολο κυριαρχίας που τώρα θα ανακτηθεί. Όμως η Ένωση επιθυμεί να εξασφαλίσει πρόσβαση για τα σκάφη της και τονίζει πως μια δίκαιη συμφωνία στο αλλιευτικό αποτελεί προϋπόθεση για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Την δηλητηρίαση του πολιτικού της αντιπολίτευσης και επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέη Ναβάλνη παραδέχθηκε πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας. Μετά από τη δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής συνομιλίας, η Ρωσία ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος Ευρωπαίων αξιωματούχων. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος Ρώσων αξιωματούχων μετά τη δηλητηρίαση του σφοδρού επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέη Ναβάλνη. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα στον Ναβάλνη, ο οποίος έχει κρύψει την πραγματική του ταυτότητα, και ένα φερόμενο πράκτορα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, που ακούγεται να δίνει λεπτομέρειες για τη δηλητηρίαση του Ναβάλνη και να παραδέχεται πως συμμετείχε στην καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας FSB μιλά για προσχεδιασμένη προβοκάτσια στην οποία συμμετείχαν και ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ αναφέρθηκε στον Αλεξέη Ναβάλνη λέγοντας πως ο ασθενής πάσχει από μανία καταδίωξης και ότι εντοπίζονται επίσης ορισμένα συμπτώματα μεγαλομανίας, ενώ υποστήριξε πως κάποιες φορές παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Ιησού. Μέσα σε 24 ώρες το βίντεο που ανέβασε ο Ναβάλνη στο YouTube και περιέχει τη συνομιλία με το φερόμενο πράκτορα της FSB έχει πάνω από 15,5 εκατομμύρια θεάσεις. Ο επικριτής του Πούτιν, που εμφανίστηκε ως αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, ακούει από το συνομιλητή του την πληροφορία ότι ο νευροτοξικός παράγοντας Νόβιτσοκ είχε τοποθετηθεί στα εσώρουχα του θύματος. Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια επέμβασης της αστυνομίας σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας χθες το βράδυ στη κεντρική Γαλλία. Τρεις χωροφύλακες σκοτώθηκαν και ένας τέταρτος τραυματίστηκε όταν 48χρονος άνδρας που κακοποιούσε τη σύζυγό του άνοιξε πυρ εναντίον τους. Πρωτοφανής τραγωδία στη Γαλλία. Τρεις χωροφύλακες σκοτώθηκαν και ένας τέταρτος τραυματίστηκε όταν άνδρας που κακοποιούσε τη σύζυγό του άνοιξε πυρ εναντίον τους. Μονάδα των ειδικών δυνάμεων της Γαλλικής Χωροφυλακής έλαβε μέσα στη νύχτα σήμα να μεταβεί σε σπίτι σε απομονωμένη περιοχή της περιφέρειας Κλερμόν Φεράν, καθώς ήταν σε εξέλιξη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Όταν έφτασαν οι χωροφύλακες στην περιοχή, ο άνδρας άρχισε να τους πυροβολεί προτού βάλει φωτιά στο σπίτι. Τρεις από τους χωροφύλακες έπεσαν νεκροί και ένας τραυματίστηκε. Επενέβησαν για να βοηθήσουν μια γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο Πουίντε Ντόμ. Τρεις χωροφύλακες σκοτώθηκαν, ένας τέταρτος τραυματίστηκε. Το έθνος συμμερίζεται την οδύνη των οικογενειών. Για να μας προστατεύσουν, οι δυνάμεις μας θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Είναι οι ηρωές μας, έγραψε στο Twitter ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο δράστης της επίθεσης βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του και πιστεύεται ότι αυτοκτόνησε. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε προσωρινό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στη βορειοδυτική Βοσνία. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε προσωρινό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στη βορειοδυτική Βοσνία. Πυκνός μαύρος καπνός κάλυπτε τον ουρανό πάνω από τις σκηνές στη Λίπα. Ωστόσο, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες. Η Βοσνία έχει επικριθεί τα τελευταία χρόνια έντονα από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ακατάλληλη για επαρκή φιλοξενία μεταναστών λόγω έλλειψης πόρων. Το κέντρο στη Λίπα, κοντά στα σύνορα με την Κροατία, φιλοξενεί 1.200 μετανάστες, ενώ επρόκειτο για μια προσωρινή λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τη Βοσνία ότι χιλιάδες μετανάστες είναι αντιμέτωποι με την προοπτική ενός χειμώνα χωρίς καταφύγιο, καθώς το κλείσιμο ενός καταβλισμού στη βορειοδυτική πόλη Μπιχάκ θα επιδεινώσει τα πράγματα, παρόλο που οι συνθήκες διαβίωσης εκεί είναι απαράδεκτες. Προέτρεψε μάλιστα τις πολιτικές αρχές της χώρας να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να αναλάβουν δράση. Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι μια γυναίκα από τη Βραζιλία εξαναγκάστηκε σε δουλεία ως υπηρέτρια από την ηλικία των 8 ετών και για σχεδόν 4 δεκαετίες. Είχε εργαστεί για την οικογένεια για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της χωρίς αμοιβή και άδεια, σύμφωνα με τους επιθεωρητές εργασίας. Η Μαδαλένα περπατάει στο πάρκο και ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω της.
Επί 38 χρόνια η 46χρονη Αφροβραζιλιάννα ζούσε κλεισμένη στο σπίτι πλούσιας οικογένειας στην πόλη Πάτος Ντε Μίνας, όπου δούλευε ως σκλάβα και κοιμόταν σε ένα μικρό δωμάτιο χωρίς παράθυρο. Ώσπου τη διέσωσαν οι αρχές ύστερα από καταγγελίες στις 27 Νοεμβρίου. Η boa parte do desenvolvimento dela foi interrompida aos 8 anos de idade, quando ela bateu na porta de uma casa para pedir comida. Fui lá pedir pão para comer, porque estava com fome. Não tinha nenhum pão na minha casa. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, καθηγήτρια πανεπιστημίου, προσφέρθηκε να την υιοθετήσει και η μητέρα της Μανταλένα, που είχε 9 παιδιά, δέχτηκε. Η υιοθεσία όμως δεν επισημοποιήθηκε ποτέ, στο κορίτσι απαγορεύτηκε να βγαίνει από το σπίτι και δεν ξαναπήγε σχολείο. Πρόσεχε τα παιδιά της οικογένειας και έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Μετά από 24 χρόνια μεταφέρθηκε στο σπίτι του γιου της οικογένειας, επίσης καθηγητή, αλλά οι συνθήκες ζωής της δεν άλλαξαν. Da família. É um clássico das relações raciais brasileiras. É o racismo. Από το 1995, 55 εκατομμύρια άτομα έχουν διασωθεί σε όλη τη Βραζιλία από παρόμοιες καταστάσεις. Σε μια χώρα που οι πληγές της δουλείας δεν επουλώθηκαν ποτέ. Το 2001, ο καθηγητής την πάντρεψε με έναν θείο της γυναίκας του. Η Μανταλένα όμως δεν έζησε ποτέ μαζί του και όταν πέθανε, η υψηλή σύνταξή του πήγαινε στα χέρια του. Η Μανταλένα πλέον είναι ελεύθερη, λαμβάνει τη σύνταξη και ήρθε σε επαφή με την οικογένεια. Ο Ρεπουμπλικανός απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χθες πλήρη χάρη στον 33χρονο Τζόρτζ Παπαδόπουλο, πρώην σύμβουλο της προεκλογικής εκστρατείας του και άλλα 14 πρόσωπα, ανάμεσά τους Ρεπουμπλικανούς πρώην βουλευτές. Συνεχίζει να απονέμει χάρες ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στα πρόσωπα στα οποία απονεμήθηκε χάρη για τις εγκληματικές τους ενέργειες είναι ο πρώην σύμβουλος του επιτελείου του Τζόρτζ Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος Άλεξ Φάντερ Σβάν, ο πρώην ρεπουμπλικανός αντιπρόσωπος Ντάνκαν Χάντερ, καθώς και τέσσερις φρουροί της Blackwater, ιδιωτικής εταιρείας παροχής ασφαλείας, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για τη δολοφονία Ιρακινών πολιτών. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συνεχίσει αυτές τις κινήσεις, στις οποίες δεν αποκλείεται να περιληφθούν μέλη της οικογένειάς του, αλλά και στενοί συνεργάτες του. Ο ίδιος πάντως συνεχίζει να μην αναγνωρίζει δημόσια την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου. Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικής Έρευνας από την έκρηξη ηφαιστείου στην Χαβάη. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια σιωπής, εξεράγει το ηφαίστειο Κιλαλουέα, ενώ η λάβα εκτοξεύθηκε σε 50 μέτρα ύψος. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια σιωπής, εξεράγει το ηφαίστειο Κιλαουέα, που βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων στη Χαβάη. Η έκρηξη κατεγράφει απευθείας από τις κάμερες του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικής Έρευνας και προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από όλο τον κόσμο. Το παρατηρητήριο ηφαιστείου της Χαβάης κατέγραψε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μετά την έκρηξη, καυτή λάβα πέρασε από τις ρογμές και χύθηκε στο νερό, κάνοντάς το να βράσει. Από την βόρεια σχισμή του κρατήρα ξεχύθηκαν μεγάλες ποσότητες λάβας που έφταναν μέχρι τα 50 μέτρα ύψος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Χονολουλού προειδοποίησε για πτώση τέφρας από το ηφαίστειο και γι' αυτό οι κάτοικοι των γύρω περιοχών έχουν ειδοποιηθεί να μείνουν στα σπίτια τους. Αν και το συγκεκριμένο είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στην γη, η τελευταία του έκρηξη χαρακτηρίζεται από τις πιο έντονες. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο, τις ισοτιμίες συναλλάγματος και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η Total Care συνεχίζει μαζί σας για την καταπολέμηση της πανδημίας, την προστασία της οικογένειας, των παιδιών, των ευπαθών ομάδων και του επαγγελματία. Μια ανεπανάληπτη προσφορά για περιορισμένο χρόνο. Με μόνο 59,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παίρνετε ένα θερμόμετρο χωρίς επαφή υψηλής ποιότητας, δύο αντισηπτικά gel 500 ml, 50 ιατρικές μάσκες τύπου 2R παιδικές ή ενηλίκων με δίκτυο προστασίας πέραν του 98% και δώρο δύο αντισηπτικά υγρά άμεσης δράσης χεριών και σώματος 65 ml. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2237 1122. Δωρεάν παράδοση Παγκύπρια. Η προσφορά που σας καλύπτει και σας προστατεύει. Total Care. We care.
Τον καιρό φέρνει κοντά σας το Red Giga Christmas από τη Sita Mobile Vodafone. Φέτος τις γιορτές νιώσε ακόμη πιο κοντά με Red Giga Christmas. Ενεργοποίησέ το και πάρε επιπλέον μέχρι και 20 GB με μόνο 5 ευρώ. Απόψε ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς εσωτερικό και τα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Μην χάσετε αμέσως μετά την εκπομπή προσωπικότητες με τον Άγγελο Ιακωβίδη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.